Try ignorance. Αν θεωρείτε ότι η παιδεία είναι ακριβή, δοκιμάστε πώς δουλεύει η άγνοια. Αυτό δεν φαίνεται να το έχει κατανοήσει η κυβέρνηση. Τι είναι το κόστος της μειωμένης εκπαίδευσης. Και ένα δεύτερο συμπέρασμα. Ότι όλη η εμπειρία των ιδιωτικοποιήσεων, όλη η εμπειρία στο παγκόσμιο επίπεδο της συρρήκνωσης του κράτους, τι μας έχει δείξει. Ότι έχουν γίνει αναδιαρθρώσεις, ότι έχει αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η παραγωγικότητα. Όχι, αυτό που έχει αναδείξει αυτή η εμπειρία στη βιβλιογραφία είναι πρωτίστως μια γιγάντια μεταφορά πόρων από αυτούς που έχουν λίγα στην αρχή σε αυτούς που έχουν ήδη πολλά. Και αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Ο τρόπος που γίνεται είναι μέσα από το δόγμα Μανιτάκη. Γιατί το δόγμα Μανιτάκη, θα το θυμάστε, ήτανε ότι ο δημόσιος τομέας πρέπει να κάνει μόνο αυτά που δεν μπορεί να κάνει ο ιδιωτικός τομέας. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί να κάνει ο δημόσιος τομέας κάποια πράγματα στην εκπαίδευση ή κάποια πράγματα στην ασφάλεια. Το δίνουμε σε ιδιωτικά ΙΕΚ, το δίνουμε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφάλειας, στους σεκιουριτάδες. Και από την άλλη μεριά, ποιοι είναι που θα τα πληρώσουν αυτό τα ιδιωτικά αυτές τις ιδιωτικές προσφορές? Οι πιο φτωχοί. Γιατί επειδή όλο και περισσότερο στην Ελλάδα και όλο περισσότερο στην Ευρώπη που έχουμε καλύτερα στοιχεία, τα παιδιά των πλουσίων γίνονται γιατροί, γίνονται ναυπηγοί, γίνονται αρχιτέκτονες και έχει πολύ μεγάλα πάγια και το κράτος είναι εκεί, δίπλα στα παιδιά τους. Αλλά όταν μιλάμε για ειδικότητες των φτωχών, γιατί να μην τα ιδιωτικοποιήσουμε, γιατί να μην υπάρχουν αυτά τα παιδιά να πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα? Θέλω να πω και λίγα λόγια για τα φορολογικά κομμάτια, αλλά άλλοι συνάδελφοι θα πούνε πάρα πολύ. Θα έχετε προσέξει ότι παρόλο στα κανάλια των 8 και των 9 η πίεση είναι ότι η Τρόικα δεν έχει δει τίποτα για το δημόσιο τομέα και για τις απολύσεις. Η πραγματική πίεση της Τρόικας είναι για το φορολογικό σύστημα, που δεν έχει πιστεί για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, που δεν έχει πιστεί ότι θα κάνει αυτή η κυβέρνηση κάτι για τη φοροδιαφυγή. Μας λένε ότι αυτό δεν είναι η τελευταία μας λέξη. Την περιμένουμε την τελευταία μας λέξη. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα για τη δημιουργία του περιουσιολόγιου. Το περιουσιολόγιο δεν αποτελεί μόνο πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και δέσμευση της πρώην τρικομματικής κυβέρνησης. Και ακόμα την περιμένουμε. Όχι μόνο δεν έχει καταθέσει η κυβέρνηση ένα σχέδιο ολοκλήρωσης της μηχανογράφησης των φορολογικών τελωνειακών υπηρεσιών, αλλά προχωρά σε αποσματικές ενέργειες, χωρίζοντας τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε δύο κομμάτια. Οι συνεχείς πειραματισμοί με τη φορολογική διοίκηση έχουν διαλύσει τον εναπομείνοντα μηχανισμό. Ακόμα περιμένουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά παραδείγματα. Είπα στην ομιλία μου, στην εισήγηση στην Επιτροπή, ότι αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να είναι δημοσιονομικά ουδέτερο, αλλά δεν είναι ταξικά ουδέτερο. Και μου απαντήσανε διάφοροι, πού το βλέπω αυτό, ότι εμείς δικαιοσύνη είναι το δεύτερο μας όνομα. Εμείς γι' αυτό ασπαζόμαστε, γι' αυτό δουλεύουμε. Να σας το πω τι λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην έκθεσή του. Από τις ρυθμίσεις του νέου κώδικα δεν αναμένεται να απέλθει ουσιαστική μεταβολή στα ετήσια φορολογικά έσοδο, καθώς επαναλαμβάνονται βασικές διατάξεις του ισιόντος κώδικα. Γι' αυτό το λόγο ο νέος κώδικας είναι ταξικός, διότι απλά ενσωματώνει ό,τι είχε ψηφιστεί με τους προηγούμενους νόμους του Μνημονίου. Δεν αρκεί επομένως η διαβεβαίωση της κυβέρνησης ότι θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει τίποτα. Για να έχουμε ένα πραγματικά δίκαιο φορολογικό σύστημα πρέπει να αλλάξουν πολλά, αν όχι όλα. Διότι παραμένει η άδικη κατανομή των φορολογικών βαρών, όπου οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι πληρώνουν τη μερίδα του λέοντας, διότι παραμένουν όλες οι έκτακτες σχεδόν μόνιμες πια επιβαρύνσεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μειώνεται ο φόρος στα εισοδήματα από ενίκια, ιδιαίτερα στα πιο υψηλά. Δεν νομίζω σε αυτή την κατάσταση μπορούμε να πούμε ότι
Αυτό που γίνονται για το offshore μπορεί να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Δεν μπορώ να επεκταθώ, αλλά αν κοιτάξετε στη συζήτηση στην επίκαιρη ερώτηση για το offshore, θα καταλάβετε πως αυτά που αντιγράφουμε, τι λέει ο ΣΑ και στην Αμερική, είναι πολύ λίγο, πολύ αργά, και όλη η παγκόσμια συζήτηση τώρα είναι ότι αυτά δεν φτάνουν. Ούτε νομίζω ότι ο φόρος πολυτελείας μπορεί να αλλάξει τα πράγματα ουσιαστικά. Ας υποθέσουμε ότι από αύριο, λέει η κυβέρνηση, θα το απλοποιήσουμε το σύστημα και αυτό θα βοηθήσει. Ας υποθέσουμε ότι από αύριο εφαρμόζεται ο νέος κώδικας, που δεν μπορεί, και ότι πράγματι φέρνει μια απλοποίηση που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις. Μπορεί να μας απαντήσει ο κύριος Υπουργός αν αυτό το όφελος θα αντισταθμίσει το κόστος του τέλους επιδιδεύματος. Μας ρωτάτε, κύριε Στουρνάρα, επιτέλους θα σας δώσουμε προτάσεις. Να μία πρόταση που θα σας τη δώσω τώρα. Η πρότασή μας είναι για μια ενιαία προοδευτική κλίμακα εισοδήματος ανεξάρτητα από την πηγή. Εσείς γιατί επιμένετε στη φορολόγηση με βάση την πηγή του εισοδήματος? Μήπως εσείς δεν θέλετε την απλοποίηση και τη δικαιοσύνη για να προστατέψετε τους δικούς σας ανθρώπους? Θέλω να πω κάτι για το κατώτατο μισθό, θα το ξαναπούμε και για στο κατάρθρον συζήτηση. Αυτό που προτείνεται, που θα γίνει κάποια διαβούλευση, ένα λεπτό, δεν θα κάνω εγώ, το ξέρετε κύριε Πρόεδρε, αυτό που λέτε εσείς ότι εμείς θα έχει κάποια διαβούλευση με κάποιους οργανισμούς και φορείς και μετά ο Υπουργός θα βάλει δύο από το Υπουργείο Οικονομικών, δύο από τη Εργασίας και ένα από την Ανάπτυξη, και αυτό θα είναι συμβουλευτικό προς τον Υπουργό για το κατώτατο μισθό. Δηλαδή Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, σε αυτή τη περίπτωση στην κυριολεξία Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει, δεν υπάρχει πουθενά. Ακόμα και στην πιο νεοφιλελεύθερη Βρετανία, που απεχθάνουμε τις παρεμβάσεις της Θάτσερ και του Μπλερ, όπου ο Μπλερ ήταν πιο νεοφιλελεύθερος και από τη Θάτσερ, υπάρχει και το Low Pay Commission. Υπάρχει δηλαδή ένας φορέας με τρεις από τα συνδικάτα, τρεις από την εργοδοσία και τρεις ανεξάρτητους, και η κυβέρνηση το δέχεται και το έχει δεχθεί πάντα. Ούτε αυτό δεν μπορεί να κάνετε. Τίποτα ανεξάρτητο δεν μπορεί να υπάρχει στο συνδικικό σας σύστημα, γιατί το μόνο που σας ενώνει αυτή τη στιγμή είναι ο αυταρχισμός. Και τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, για να μην πάρω το χρόνο όπως έχω υποσχεθεί, μόνο μια μεγάλη αλλαγή των συσχετισμών δυνάμεων μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Μόνο ένας ευρωπαϊκός λαός μπορεί να ψάξει μια διαφορετική λύση. Γιατί μόνο ένας ευρωπαϊκός λαός μπορεί να κερδίσει τις δυνάμεις του κερματισμού, κατακερματισμού, τις δυνάμεις του διέρη και βασίλευε, τις δυνάμεις που το μόνο που τους έχει μείνει είναι η διαχείριση του φόβου και η δημιουργία ψεύτικων προσδοκιών. Χωρίς αυτόν τον λαό θα συνεχίζουμε να έχουμε μνημόνια, θα συνεχίζουμε να έχουμε λιτότητα, και θα συνεχίσουμε να ψηφίζουμε ό,τι προαπαιτούμε να θέλει η Τρόικα, όποτε το θέλει, με όποιο τρόπο. Ολοκλήρωσε. Ευχαριστώ.